Σήμερα θα μιλήσουμε για την ανθρωπότητα, διάστημα και αστροναυτική. Αυτό που προβλέπω είναι να το κάνουμε σε δύο φάσεις. Όταν θα έρθουν σιγά σιγά οι άλλοι που δεν ξέρουν να πω ραντεβού αστροναυτικά, θα μιλήσουμε λίγο πιο γενικά από την αρχή της αστροναυτικής για να έχουμε όλα τα δεδομένα και στη συνέχεια θα προετοιμαστούμε για αυτά που θα γίνουν το 2020, ειδικά τον Ιούλιο. Δεν θα σας το λέω στην αρχή, θα σας το λέω πιο μετά. Άρα, γιατί η ανθρωπότητα, το διάστημα και η αστροναυτική σαν επιλογή τίτλου, πρώτα απ' όλα είναι μια φράση του Τσορκόφσκι, ο οποίος, ο Κωνσταντίνος Ρώσος, ας τον δούμε τώρα, τον έχετε εδώ, που πάντα μου έχει κάνει εντύπωση από πολύ μικρή ηλικία, έλεγε το εξής: ο καθένας γεννιέται σε μια κούνια, αλλά δεν μένει όλη τη ζωή του σε μια κούνια. Και λέει, σαν αναλογία, το ίδιο για την ανθρωπότητα. Δηλαδή μπορεί να γεννηθήκαμε στη γη, αλλά στο τέλος θα πάμε και αλλού. Τώρα, βέβαια, όταν σας το λέω μετά την περίοδο της Σελήνης, πριν την προετοιμασία της περίοδου του Άρη, φαίνεται εντελώς αυτονόητο. Αυτός τώρα μιλάει 1903-1904. Άρα, γιατί είναι τόσο σημαντικός, γιατί έχει δημιουργήσει τη λεγόμενη εξίσωση του Σόρφτη, αλλά είναι ο πρώτος που σκέφτεται να έχουμε καύσιμα υγρά. Έως εκείνη την εποχή όλοι θεωρούσαμε ότι στην καλύτερη περίπτωση τα καύσιμα των πυράβλων θα είναι στερεά. Και είναι ο πρώτος που σκέφτεται ότι θα μπορούσαμε να βάλουμε υδρόγονο. Δηλαδή πάνω κάτω, τουλάχιστον για τη σελήνη, είναι σχεδόν 70 χρόνια πιο νωρίς. Δηλαδή για τα αυτοκίνητα που δεν είμαστε ακόμα σε αυτή την περίοδο. Άρα είναι ο μεγάλος, θα λέγαμε, πατέρας της αστροναυτικής, ειδικά από την ρωσική πλευρά. Τάσω τη ρωσική πλευρά, όχι τη σοβιετική. Και σκέφτεται διάφορα, μπορούμε να το δούμε και στα χειρόγραφά του, και δείχνει όντως ότι μπορούμε να σκεφτούμε τους πυράβλους διαφορετικά, γιατί το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι ότι ένας κλασικός πυράβλος, θα δούμε και μερικά παραδείγματα, όταν είναι μέσα στην ατμόσφαιρα χρησιμοποιεί το οξυγόνο. Όταν είμαστε εκτός ατμόσφαιρας πρέπει να του φέρουμε και οξυγόνο. Άρα ακόμα και αυτά που ξέρετε εσείς που είστε πιο νέοι, με το shutter, στην πραγματικότητα τα δύο booster που έχουμε πλάγια είναι με πούδρα και μετά μπαίνουμε στο υδρογόνο οξυγόνο, και το Saturn 5 το κάναμε πριν. Άρα σας δείχνω απλώς ότι οι άνθρωποι, σκεπτόμενοι την ανθρωπότητα, θεώρησαν ότι δεν θα μείνουμε πάντα εδώ. Αυτό τώρα, επειδή είχαμε μόνο αυτή τη μικρή περίοδο για τη Σελήνη, δεν το πιστεύουν και πάρα πολύ, ενώ τώρα το προετοιμάζουμε πραγματικά. Άρα προετοιμάζουμε να πάμε στον Άρη μέσω της Σελήνης και έχει ενδιαφέρον γιατί αυτό που ήταν ένας στόχος εντελώς αδιανόητος τώρα έχει γίνει ένα ενδιάμεσο μόνο. Ωραία. Ένας άλλος από τους αγαπημένους μου είναι ο Ρόμπερτ Γκόνταρ. Αυτός είναι Αμερικανός. Κινείται πάνω κάτω στο ίδιο πλαίσιο, είναι βέβαια λίγο μεταγενέστερος, να μην πούμε περισσότερο, και θα είναι από τους πρώτους που θα επινοήσουν ένα πυραυλικό σύστημα το οποίο να είναι αποτελεσματικό. Άρα εδώ έχετε μια εικόνα, αλλά μπορεί αυτό να μην σας φαίνεται τόσο καινοτόμο τώρα με τα δικά μας δεδομένα. Άμα σας πω όμως ότι αυτό είναι το 1926, θα θέλω να σκεφτείτε, ας πούμε, πώς ήταν τα αεροπλάνα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και πώς ήταν στο Δεύτερο, και αυτό είναι στο ενδιάμεσο και είμαστε ήδη σε πύραυλο. Άρα είναι άλλη η ιδέα, θα το δούμε και πιο μετά. Θα πηδήξουμε βέβαια, γιατί εδώ πάνε σχετικά αργά τα πράγματα σε σχέση με την τεχνολογία. Είναι πιο πολύ επινοητές, δηλαδή καταλαβαίνουν ότι έχει μεγάλη σημασία να πάμε στο διάστημα, καταλαβαίνουν επίσης ότι πρέπει να δώσουμε δυνατότητες στην ανθρωπότητα να πάει στο διάστημα. Μετά μπαίνουμε βέβαια και σε μια περίοδο που έχει σχέση με τον ψυχρό πόλεμο, αλλά σε υψηλό επίπεδο, θα έλεγα
ούτε καν υψηλή στρατηγική, αλλά στρατηγική της ανθρωπότητας, ξέρουμε ότι πάμε πιο πέρα. Αλλά ένας άλλος, ένας τρίτος από τους μεγάλους, Herbert von Braun, αυτός είναι Γερμανός, πίσω του μάλιστα βλέπετε και πυράβλους τους οποίους είχε επινοήσει τα σχέδια. Ο Herbert von Braun έρχεται από τη Γερμανία με έναν ιδιαίτερο τρόπο, εφόσον είναι ένας από τους μεγάλους μηχανικούς των V2. Άρα τα V2 τα ξέρετε, τα πολεμικά ήταν μετά τα V1. Τα V1 έμοιαζαν με αεροπλάνα, τα V2 είναι κανονικός πύραυλος, έχει επινοηθεί για να χτυπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν είχε πολύ μεγάλες επιτυχίες, αλλά τότε ήταν ήδη μια επιτυχία να φύγεις. Άμα επιπλέον έχεις μια κεφαλή που μπορεί να χτυπήσει κάποιον, ήταν ένα θέμα. Άρα, στην πραγματικότητα, τι θα κάνουν οι Αμερικανοί? Θα χρησιμοποιήσουν διάφορους Γερμανούς από το πιο υψηλό επιτελείο, που δεν είχαν αναμειχθεί με τα λεγόμενα κομματικά της εποχής, απλώς έκαναν τη δουλειά τους, αλλά την έκαναν σε τέτοιο επίπεδο που είχε νόημα μετά να περάσουμε σε αυτό το στάδιο. Άρα ο Φον Μπράουν, για να καταλάβετε, για να πάμε πιο μετά, εδώ είναι μια φωτογραφία του 64, άρα είμαστε πριν το πρόγραμμα, την τελική φάση του προγράμματος Apollo, το 69, είναι αυτός που θα σχεδιάσει το Saturn 5, με το οποίο θα πάμε στη Σελήνη, τόσο απλά. Άρα, αυτό είναι πραγματικά το προηγούμενο. Ξαναρχόμαστε τώρα, άρα είμαστε στον πόλεμο και στη συνέχεια πάμε στις 4 Οκτωβρίου 1957. Τότε είναι το λεγόμενο Sputnik, το οποίο θα κάνει περιστροφές της Γης και θα έχει ένα πολύ απλό σήμα. Αλλά ήδη τότε, επειδή έχουμε αυτόν τον ψυχρό πόλεμο, το γεγονός ότι αυτό κυκλοφορεί γύρω από τη Γη και κάνει αυτό το μπιμπιπ, ήταν ένα πρόβλημα και θα μπορούσαμε να πούμε ότι τότε ήταν η μεγάλη επιτυχία της Σοβιετικής Ένωσης, εφόσον είχε αποδείξει ότι μπορούσε να στείλει στο διάστημα έναν πολύ μικρό δορυφόρο, νομίζω ότι το βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ μικρό, ήταν ίσα ίσα για να μπορεί να εκπέμπει. Εκείνη την περίοδο ήταν ήδη ένα επίτευγμα. Να θυμάστε, είμαστε το 57, δηλαδή λίγο περισσότερο από 10 χρόνια μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Οι Σοβιετικοί έχουν προετοιμαστεί πιο δυναμικά, κάνουν στη συνέχεια ένα ενδιάμεσο με την σκύλα, την Λάικα, που θα την στείλουν με τις ίδιες περιπτώσεις που θα έχουμε και τους ανθρώπους, και μπαίνουμε στο πρόγραμμα Vostok. Αλλά το πρόγραμμα Vostok, όπως ξέρετε, θα είναι η μεγάλη επιτυχία που θα οδηγήσει το 1961 τον Γιούρι Γκαγκάριν να είναι στο διάστημα και να περιστρέφεται γύρω από τη Γη, άρα ο πρώτος άνθρωπος που το κατάφερε. Υπενθυμίζω, όταν το βλέπετε με αυτόν τον τρόπο, ότι είναι ο Γιούρι που ζήτησε να υπάρχει παράθυρο. Οι μηχανικοί δεν του είχαν προβλέψει παράθυρο και λέει, θα με στείλετε γύρω από τη Γη και δεν θα βλέπω τίποτα. Και λένε, είναι επικίνδυνο να έχεις παράθυρο. Λέει, μα τότε τι να κάνω εγώ γύρω από τη Γη έτσι? Και τελικά του το έβαλαν το παράθυρο. Τώρα βλέπετε, αυτό είναι ένα από το μουσείο που βρίσκεται στη Ρωσία. Όσοι από εσάς έχουν κλειστοφοβία, εδώ είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό, γιατί είναι κλειστοφοβία με αγοραφοβία. Γιατί είσαι μόνος σε ένα κλουβί και γύρω είναι άδειο. Η κλειστοφοβία, η κλαστική, είναι τουλάχιστον είσαι σε ένα ασανσέρ, ας πούμε, εντάξει, δεν βλέπεις τίποτα άλλο. Αλλά φανταστείτε τώρα, όπως αυτοί που έχουν πάει στο Freedom Tower, όταν ανεβαίνει στο ασανσέρ, σου δείχνουν πώς ήταν η Νέα Υόρκη πιο παλιά. Και λες, Παναγία μου, έχουν φύγει τείχοι. Εντάξει, άρα εδώ, και να έχουμε και μια φωτογραφία του Γιούρι Γκαγκάριν, είναι αρκετά εντυπωσιακό το γεγονός ότι πέθανε σε ατύχημα
αεροπλάνο, ενώ πήγε γύρω από την γη. Να ξέρετε ότι όταν λέμε γύρω από τη γη δεν εννοούμε και πάρα πολλές περιστροφές. Α. Είμαστε στα όρια, θα το δούμε και το, με το πρόγραμμα Mercury. Άρα είναι καλό να το έχετε στο μυαλό σας, γιατί όλα αυτά τα επίπεδα, φανταστείτε, ήμασταν το 57, μετά πάμε στο 61. Άρα πρώτα μη επανδρωμένο, επανδρωμένο και τελικά θα φτάσουμε το 65 για να έχουμε για πρώτη φορά τον Αλεξέη Λεόνοφ. Άρα ο Αλεξέη Λεόνοφ ήταν πραγματικά ένα τέρας προπόνησης, εφόσον άντυχε έως 14 τζε. Να καταλάβετε, ας πούμε, πείτε ότι έχετε ένα πράγμα που είναι 10 κιλά, το κρατάτε έτσι, 14 τζε γίνεται 140. Εντάξει. Άρα τα μπράτσα σας πάνω κάτω μπορεί να είσαστε στα 4-5 κιλά. Και γι' αυτό το να καταλαβαίνετε, γιατί όταν φεύγει ο πύραυλος, οι αστροναύτες, εδώ συγκεκριμένα είναι οι κοσμοναύτες, είναι εξαπλωμένοι. Έτσι. Και πάνε κάθετα. Γιατί στην πραγματικότητα δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος τους. Για να δείτε δηλαδή το ανάλογο, οι Αμερικανοί πηγαίναν έως τα 7 τζε. Εδώ σε αεροσκάφη ήδη 3-4 τζε αρχίζει να είναι, να το σκέφτεσαι. Άρα ο συγκεκριμένος αυτός εδώ, ο Αλεξέη, όταν έκαναν τις προπονήσεις, προσομοίωση με τις περιστροφές, μιλούσαν με αυτόν που τον τέσσερε και αυτός έλεγε ανέκδοτα, ενώ βέβαια όλοι οι άλλοι είχαν λιποθυμήσει, είχαν καταλάβει. Και συνέχισε να λέει ανέκδοτα και ήταν ένας από τους πρώτους που πήρε η Σοβιετική Ένωση για να κάνει την πρώτη έξοδο. Άρα αυτό το πράγμα τι σημαίνει η πρώτη έξοδο? Ήταν συνδεδεμένος μόνο με ένα σωλήνα. Πώς μετακινιόταν, ουσιαστικά είναι σαν να είναι ένα πιστόλι που ρίχνει αέριο. Φανταστείτε οι γυναίκες στο πιστολάκι σας. Και αυτό σπρώχνει. Άρα κάνει να μετακινήσει. Το θέμα είναι ότι ο Αλεξέη ήταν μόνος του, μέσα στην κάψουλά του, βγαίνει και απ' έξω είναι πάλι μόνος του γύρω από τη γη. Εντάξει. Δηλαδή μιλάμε για 4 αγοραφοβίας, είναι ότι πρέπει. Και η φωτογραφία που βλέπετε, αυτός είναι έξω και τον βγάζει αυτόματα η φωτογραφία από μέσα, το διαστημόπλαιο. Αυτά ήταν απαραίτητα βέβαια, ήταν και μια μορφή επίδειξης, αλλά εγώ θα παραμείνω σε αυτήν την ιστορία που θα κάνουμε σήμερα πιο πολύ στα επιτεύγματα, γιατί ήταν όλα δύσκολα σε οποιαδήποτε φάση. Άρα μπορούμε να πούμε ότι με την έξοδο του Αλεξέη έχουμε πραγματικά ένα βήμα πρωτοποριακό από την πλευρά της Ρωσίας. Άρα η Αμερική αρχίζει να ξυπνάει και λέει δεν γίνεται αυτή η δουλειά, πρέπει να κάνουμε κάτι. Άρα θα έχουμε τους 7. Μένα μου αρέσει πολύ αυτή η φωτογραφία, γιατί είναι το πρόγραμμα Mercury και όταν το βλέπετε αυτό, σίγουρα άμα το δείξουμε σε μερικά πιο νέα παιδιά, θα μας πούν, μα ήταν ντυμένοι έτσι, φαίνεται σαν να είναι απόκριες. Ήταν το υψηλότερο επίπεδο που είχαμε για σκάφανδρο. Αυτό είχαμε, εντάξει. Άρα συνήθως εσείς είστε πιο εξοικειωμένοι με Απόλλο, που είναι πιο μετά. Εδώ Mercury έπρεπε να έχεις πολύ μεγάλα κότσια για να μπεις σε αυτή τη σφαίρα με αυτόν τον οπλισμό και εξοπλισμό που πραγματικά είναι στα όρια. Άρα να ξέρετε ότι τα πρώτα πράγματα κάνανε το X1, ήταν ένα αεροσκάφος υπερηχητικό για να δουν διάφορες προσομοιώσεις και αυτοί ήταν οι 7 που επιλέχτηκαν, ήταν όλοι στρατιωτικοί από διάφορα παιδεία δράσης, δηλαδή από το ναυτικό, από την αεροπορία, όπως βέβαια και οι Ρώσοι, γιατί ήταν οι μόνοι που είχαν αρκετές ώρες πτήσης για να κάνουν κάτι που θα μπορούσε να μοιάζει. Όμως, τώρα για να μετρήσετε τα κότσια, νομίζω αυτή η εικόνα είναι ωραία. Άρα, για να καταλάβετε,
Αυτός είναι όλος ο πύραυλος, εντάξει. Οι αστροναύτες μας είναι εδώ. Όλο αυτό το πράγμα είναι καύσιμα. Εντάξει, δηλαδή είναι πάνω σε ένα τεπόζιτο, το οποίο είναι με υδρογόνο και οξυγόνο, εντάξει, τόσο απλά. Αυτό με την παραμικρή ανάφερξη. Αυτό εδώ είναι ο πύργος ελέγχου που θα φύγει. Το κομμάτι το που είναι το τελικό θα είναι μόνο αυτό και θα επιστρέψει μόνο αυτό το κομμάτι, το μαύρο που βλέπετε. Άρα εδώ βλέπετε Freedom. Άρα άμα προσέξετε είναι όλα 7. Α? Ήταν ο κώδικας γιατί ήταν 7 οι επιλογές. Άρα είναι Liberty Bell, Friendship, Aurora, Sigma, Faith. Άμα προσέξετε λίγο καλύτερα μετά από αυτό το μοντέλο έχουμε τροποποιήσεις. Εδώ γίνεται πιο μεγάλο, γιατί στην πραγματικότητα το πρόγραμμα Mercury, και εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, το πρόγραμμα Mercury πολύ γρήγορα πάει να προετοιμάσει το πρόγραμμα Gemini, που θα είναι 2 οι αστροναύτες. Άρα πρώτα κάνουμε 1, το Mercury, είναι επιτυχίες, δύσκολες, αλλά επιτυχίες. Και είναι ακριβώς τεχνολογία του Goddard. Θυμάστε αυτό που λέγαμε που είχε το μικρό πυραυλάκο. Χάρη σε αυτόν κάνουμε αυτά. Εντάξει. Α, τώρα σας παρουσιάζω την ομάδα. Εδώ είναι Gemini. Άρα κανονικά πρέπει να σας κάνω μερικά τεστ. Θα δείτε ότι μέσα στην Gemini που είναι 2 είναι η πρώτη φορά που προετοιμαζόμαστε για κάτι άλλο. Και για τη Σελήνη στη συνέχεια. Δεν είναι ακόμα η ετοιμασία, αλλά είναι η πρώτη ετοιμασία. Και γι' αυτό εδώ μέσα φαντάζομαι ότι αναγνωρίζετε τον Άμστρον. Τον Νέιλ Άμστρον, λέω για αυτούς που... Εντάξει. Άρα βλέπετε το ανάλογο, πώς θα είναι τα μοντέλα, θα τα δούμε στη συνέχεια. Άρα το Gemini, όπως είναι η δίδυμη, κάθε φορά είναι 2. Και να παίξουν έναν ρόλο διαφορετικό. Το βλέπετε τώρα πως είναι μέσα. Εγώ έχουμε και την πρώτη επαφή με έξοδο και αυτό είναι σημαντικό, αλλά πάνω κάτω μπορούμε να πούμε ότι χάρη σε αυτό το πρόγραμμα ξαναμπαίνουμε στο ίδιο επίπεδο των Ρώσων που μπορούν να βγουν έξω. Αυτές οι εικόνες είναι πανέμορφες για την εποχή, γιατί ήταν πραγματικά και αυτό ένας άθλος. Βλέπετε ότι ο σκάφανδρος έχει εξελιχθεί. Ο προηγούμενος σκάφανδρος πάνω κάτω ήταν το καλύτερο που είχε αεροπορία για να μείνεις μέσα. Ενώ εδώ είναι η άλλη τεχνολογία για να πας και έξω. Άρα για αυτούς που δεν εντυπωσιάζονται από το έξω και το μέσα, σας υπενθυμίζω ότι όταν πετάτε, με αεροπλάνο κανονικό είστε ήδη στους μείον 50 βαθμούς. Εντάξει. Εδώ είμαστε στους μείον 150. Και όλα τα διαστημόπλαια που βάζουμε στο διάστημα τα περιστρέφουμε για να ψήνονται. Από τη μια μεριά καίγονται, από την άλλη μεριά παγώνονται. Άρα τα κάνουμε έτσι. Θα καταλαβαίνετε ότι έχει ένα θέμα. Συμμετείχαμε και σε ένα πρόγραμμα για το forecast του ηλιακού ανέμου. Είναι ένα πρόβλημα που έχουμε. Αν έχουμε μια ξαφνική δραστηριότητα από τον ήλιο που μπορεί να πετάξει σωματίδια σε πολύ υψηλή ταχύτητα, τότε η πανοπλία γίνεται διάτρετη και τελειώνει. Και αυτό έχετε πάνω κάτω μόνο 8 λεπτά για να έχετε αντίδραση. Σε 8 λεπτά για να ξαναμπείς μέσα θέλει δουλειά. Εδώ βλέπετε λοιπόν το Gemini, άρα βλέπετε ένα άλλο πράγμα, είναι ότι εδώ είναι ακόμα πιο μεγάλο, πιο ψηλό, πιο ογκώδες, γιατί βέβαια το φορτίο είναι πιο μεγάλο. Βλέπουμε από τους πρώτους που συμμετείχαν και τώρα τον αναγνωρίζετε, αλλά εδώ τον αναγνωρίζετε στο Apollo 11. Άρα σας ξαναβάζω έτσι ένα τεστ να το θυμάστε. Γιατί είναι ήδη εδώ, γιατί προετοιμάζονται. Άρα, πάμε στο επόμενο στάδιο. Εδώ είναι πάλι άλλοι αστροναύτες. Εδώ θέλω να σας δείξω μερικές εικόνες που τώρα μας φαίνονται εντελώς κλασικές, έτσι γίνεται. Το βλέπουμε ακόμα και στη μετεωρολογία.
Αλλά πριν σας δείξω την κλασική, έτσι όπως την βλέπετε, σας δείχνω ας πούμε πώς έμπαινε ο πύραυλος στη θέση του. Μόνο αυτό. Έτσι. Άρα όταν το βλέπετε με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνετε ότι η επινόηση δεν ήταν τόσο εύκολη. Και πάντοτε όταν βλέπω αυτές τις παλιές μακέτες με αυτά τα ασπρόμαυρα πρόσωπα, λες Παναγία μου τι είχαν κάνει τότε και εμείς σε ποιο στάδιο ήμασταν. Αλλά το βλέπετε και με αυτόν τον τρόπο. Τώρα θα περάσουμε, αν θέλετε, στα πιο βαριά. Άρα το Gemini είναι φτιαγμένο επίσης για να συναντάει ο ένας τον άλλο. Εντάξει. Θα έχουμε και μια ανάλογη περίπτωση με Αμερικανούς και με Ρώσους το 1975 με τα Σογιούς. Αλλά εδώ όλη αυτή η προετοιμασία θα γίνει για ποιο λόγο. Όταν είσαι γύρω από τον πλανήτη Γη μπορείς να είσαι μόνος, όταν θες να βγει κάποιος πρέπει να είμαστε δύο και μετά η προετοιμασία είναι ότι θα είμαστε τρεις, θα πάμε στη Σελήνη, θα μείνει ένας, θα κατεβούν δύο και θα ξανανεβούν οι δύο για να φύγουν με τον τρίτο. Αυτό λοιπόν είναι η μεγάλη προετοιμασία για τα Απόλλου. Άρα εδώ έχετε τα πρώτα Απόλλου που μάλλον δεν σας λένε και πάρα πολλά πράγματα, αλλά λειτουργούσαν. Δεν είχαμε την επιτυχία που θυμάστε κανονικά με το Απόλλου 11. Άρα μέχρι εδώ το μόνο που κάνουν, εντός εισαγωγικών το μόνο που κάνουν, και πρέπει να καταλάβετε επίσης την αυτοθυσία των αστροναυτών, διότι πήγαιναν στη Σελήνη, έκαναν το γύρο της Σελήνης και ξαναέφευγαν χωρίς να πατήσουν. Γιατί έπρεπε να μάθουν πώς γίνεται. Θυμάστε ότι έχουμε ένα πρόβλημα με τη Σελήνη, όταν περιστρεφόμαστε γύρω της δεν ακούμε πια τι λέει, γιατί έχουμε το λεγόμενο blackout. Άρα μέχρι εδώ είναι το Saturn 5 για πύραυλους προετοιμασίας. Άρα εδώ νομίζω ότι, για να καταλάβετε, για το Apollo το 11, που είναι ακριβώς αυτό που ξέρετε, το ύψος είναι 115 μέτρα. Εντάξει. Δεν σας λέει τίποτα αυτό. Είναι το Empire State Building. Εντάξει. Μόνο που μετακινείται. Και κάθετα. Και εσείς εκεί πάνω. Αυτό λοιπόν είναι το Columbia. Μέσα έχουμε το Modular, το Eagle. Αυτό που είναι εδώ μέσα είναι αυτό που θα φτάσει στη Σελήνη. Αυτό που είναι εδώ είναι αυτό που θα περιστραφεί γύρω από τη Σελήνη και τελικά θα είναι αυτό που θα επιστρέψει με μία ασπίδα που επινόησε ο Τζον Αργύρης, ο ανιψιός του Κωνσταντού Καραθοδωρή. Ο Τζον Αργύρης. Αθηνά, δεν ξέρεις τον Τζον Αργύρη. Γη και στο Βόλο. Ήταν διάνοια μηχανικής. Ήταν ο πρώτος που επινόησε αυτό που λέμε την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Το πρόβλημα ποιο ήταν, είχαμε κάνει αναφορά σε αυτόν, θα το θυμηθεί σιγά σιγά. Λειτουργήσε με την αεροπορία του Ηνωμένου Βασιλείου και είχαν ένα πρόβλημα, σιγά σιγά οι κινητήρες έγιναν πιο αποτελεσματικοί και είχαμε ένα πρόβλημα με τα φτερά. Κάπου τα φτερά ξεκολούσαν. Τακ. Άρα αυτός κατάφερε να λύσει μερικές διαφορετικές εξισώσεις παίρνοντας το φτερό σαν επιφάνεια, κάνοντας μια τριγωνοποίηση. Κάθε τρίγωνο έλυνε ένα πρόβλημα μαθηματικό και το κολούσε με το δεύτερο και συνέχισε. Με λοιπόν, κανονικά πρέπει να έχει κάνει τέτοια πράγματα. Εντάξει. Να βγει τόξο κτλ. Άρα η ιδέα πια είναι ότι δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα για ένα φτερό, το λύνει για μικρά τριγωνάκια και τα κολλά και τελικά ξαναφτιάχνει το φτερό. Αυτό το επινόησε. Μετά, όταν είχαν το πρόγραμμα Apollo, ειδικά από τα πρώτα βέβαια ήδη με το Gemini και το Mercury, είναι ότι όταν επιστρέφεις με πολύ μεγάλη ταχύτητα και αυτό σημαίνει ότι θερμαίνει. Αλλά το πρόβλημά τους ήταν να βάλουν αρχικά, είχαν σκεφτεί να βάλουν μόνο, αυτό που θα δούμε και στις άλλες εποχές, ουσιαστικά κεραμικά με μεγάλη αντοχή,
που σου επιτρέπει να πάει σε υψηλή θερμοκρασία χωρίς να χαθεί το διαστημόπλαιο που είναι επανδρομένο. Άρα τι έκαναν, αυτός έβαλε ένα προϊόν το οποίο λιώνει. Αλλά όταν λιώνει, ξοδεύει τόσο πολύ ενέργεια που κρυώνει το άλλο. Όταν φτάνει στο τέλος, όταν αυτό επιστρέφει στη γη, είναι εντελώς καμένο όλη η επιφάνεια, όλες οι φλούδες. Άρα ζουν μέσα γιατί αυτοί συνέχισαν να τους κρυώνουν. Και αυτό το έκανε ο Τζον Αργύρης. Εντάξει, να το έχουμε στο μυαλό μας. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, σας είπα και για τους άλλους μεγάλους. Αλλά από τη στιγμή που είναι Έλληνες, και γι' αυτό υπάρχει τώρα ένα βραβείο Τζον Αργύρης για τους μηχανικούς σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτές εδώ οι ιδέες θα μας δώσουν την επόμενη. Κάνω ένα πηδάω, όπως σας έλεγα. Βλέπετε Κολούμπια, αλλά Κολούμπια θυμάστε είναι 12 Απριλίου 1981. Columbia Challenger Discovery Atlantis Endeavour. Άρα είναι εντελώς διαφορετική τεχνολογία. Έχετε ένα αστροσκάφος, για να μην το πούμε αεροσκάφος, το οποίο προωθείται από δύο booster που είναι με πούδρα, άρα στερεό καύσιμο. Αν προσέξετε καλά θα δείτε ότι το κεντρικό δεν έχει έξοδος. Αυτό είναι εντελώς τεπόζιτο που χρησιμοποιεί το shuttle και δημιουργεί ένα θέμα ισορροπίας σε τρία επίπεδα και μετά όταν φεύγει αυτά, αυτά τα δύο αποχωρούν, παραμένει μόνο το κεντρικό μέχρι να βάλει το shuttle σε ύψος να μπορεί να είναι γύρω από τη γη χωρίς πια πρόβλημα. Άρα αυτό επιστρέφει με ανεξύπτωτα, αυτό καταστρέφεται και αυτό επιστρέφει. Και εδώ με το πλήρωμα με 7 αστροναύτες. Αλλά φανταστείτε λοιπόν ότι περάσαμε από 1, 2, 3, 7. Συν ότι όλο αυτό το κομμάτι που βλέπετε εδώ ανοίγει και έχουμε διάφορα εργαστήρια. Έχουμε το Jet Propulsion Laboratory που χρησιμοποιεί ένα μεγάλο κίνητρο και βέβαια μπορούν να μπουν, να βγουν και αυτό ανοίγει σαν δύο φτερά που μπορούν να έχουμε πειράματα εξωτερικά. Εδώ έχουμε περάσει στην φάση, θα λέγαμε, πιο επιστημονική. Επανέρχομαι όμως στο προηγούμενο, που είμαστε ακόμα στη Σελήνη. Εδώ νομίζω ότι βλέπετε ξεκάθαρα το θέμα της θερμοκρασίας. Να ξέρετε ότι βάζουμε αυτά την τελευταία στιγμή, γιατί μην έχουμε προβλήματα. Άρα, αυτές οι εικόνες, βλέπετε το μέγεθος και αυτό σας δίνει ένα πρόβλημα. Να ξέρετε ότι στη Σελήνη όταν θα προσελληνιστούμε πήγαμε σε περιοχές που ήταν όσο γινόταν πιο πολύ επίπεδες. Δηλαδή άμα ερχόταν κάποιος στη γη θα του είχαμε πει να σημαδέψει Σαχάρα για σιγουριά. Δηλαδή τώρα φανταστείτε ότι το Eagle πέφτει πάνω σε αυτό. Μόνο αυτό να φανταστείτε, εντάξει. Άρα, ο Armstrong, που είναι η περίφημη φωτογραφία, βλέπετε τον Aldrin, εδώ, που βγάζει τη φωτογραφία και ταυτόχρονα να θυμάστε ότι έχετε τον Collins, που είναι πάνω και περιστρέφεται. Εντάξει, τους περιμένει. Άρα, όταν γίνεται η πρώτη προσελήνωση, κανονικά έχουμε έναν αυτόματο πιλότο, αλλά ο Aldrin το τελείωσε με το χέρι, μάλλον από αντανακλαστικό και πήγαν σε αυτό που ονομάζουμε η θάλασσα της ηρεμίας. Άρα σε επίπεδο γεωλογίας, επειδή έχουμε και ειδικούς εδώ, σχεδόν κανένα ενδιαφέρον. Το θέμα είναι ότι ήθελαν τουλάχιστον να ζήσουν οι άνθρωποι όταν θα φτάσουν. Μετά βλέπουμε. Σε αυτό που σας δείχνω εδώ είναι διαφορετικό, θα σας εξηγήσω μετά γιατί. Άρα, εδώ είμαστε σε μια μεγάλη επιφάνεια. Θυμάστε ότι η Σελήνη δεν έχει ατμόσφαιρα. Κατά συνέπεια, οτιδήποτε έρχεται από το διάστημα τη χτυπάει κατευθείαν. Και γι' αυτό έχετε όλους αυτούς τους κρατήρες. Αλλά τι έκαναν επίσης, δεν πήγαν σε μια περιοχή που ήταν τίγκα σε κρατήρες. Σου λέει εδώ μπορεί να έχουμε και κάποιο θέμα. Πήγαν σε μια περιοχή που ήταν ελάχιστα τα χτυπήματα. Αυτές σας δείχνω απλώς τις εικόνες για να το θυμάστε. Βλέπετε όλες αυτές τις πατημασιές, άρα είναι οι δικοί μας οι άνθρωποι από την ανθρωπότητα.
Εντάξει. Και βέβαια, επειδή είναι Αμερικανοί, έχετε αυτό το πράγμα. Άρα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ότι έχουμε στην Ελλάδα διάφορους που μας λένε, μα πώς στέκεται η σημαία, ενώ δεν έχει ατμόσφαιρα. Πρέπει να είσαι πολύ κόπανος, ας πούμε, εντάξει, για να μην το έχεις σκεφτεί. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε και αυτούς. Τους αφήνουμε αυτούς, εφόσον είναι ακόμα στην προηγούμενη περίοδο, και σας εξηγώ την προηγούμενη φωτογραφία. Άρα, έχουμε εδώ το Land Rover, είναι ένα Jeep, χρειάστηκε, σίγουρα θα άρεσε στη Βίκη αυτό, αλλά θέλει μεγάλη τεχνική, γιατί θυμάστε ότι έχετε μόνο το 1/6 του βάρους σας. Ξέρω ότι μερικές φορές μας αρέσει αυτό, αλλά άμα είστε 60 κιλά, ζυγίζετε 10. Με το παραμικρό που κάνετε, για αυτό τους βλέπετε σε όλες τις ταινίες που έχετε δει, φαντάζομαι, να χοροπηδούν, είναι σχεδόν αδύνατο, ενώ έχουν όλο αυτό το πράγμα, εντάξει. Να καταλάβετε, οι άνθρωποι είναι κανονικοί, αλλά μιλάμε για τουλάχιστον 80 κιλά, τους βάζετε επιπλέον 40 κιλά και πάλι χοροπηδούν όταν περπατάνε, όχι όταν πηδούν. Κάπου είναι μερικοί που πηδάν. Άρα εδώ σας δίνω μια πιο όμορφη εικόνα για να δούμε τι έχουν εγκαταστήσει πάνω στη σελήνη. Αυτό είναι το Eagle. Άρα αυτό κάνει την προσελήνωση. Βλέπετε, έχετε τρία πόδια και το κομμάτι που είναι το κάτω, αυτό είναι μερικοί που δεν το ξέρουν, αυτό παραμένει στη σελήνη. Είναι μόνο αυτό το κομμάτι που φεύγει. Διότι είναι τόσο αδύναμη η βαρύτητα στη σελήνη που μόνο με αυτό μπορούν να αποσελινιστούν. Για την προσελήνωση χρειάζονται όλο αυτό το πράγμα με τα καύσιμα από κάτω. Άρα έχει ενδιαφέρον τώρα σε αυτή τη φωτογραφία που βλέπετε τις διαφορές. Γιατί λοιπόν σας δείχνω ξανά το Luna Hood, είναι ότι αυτό επέτρεψε να έχουμε και αυτές τις φωτογραφίες. Διότι μετά μπορούσαμε να μετακινηθούμε, εφόσον είχαμε αυτό το αυτοκίνητο εντός εισαγωγικών, και να πάμε σε περιοχές οι οποίες θα ήταν πολύ πιο επικίνδυνες από το να προσυνιστούμε κατευθείαν. Ωραία. Λίγο τώρα τα μεγέθη για να δείτε τι είναι και τι ήταν. Άρα εδώ είναι μια προετοιμασία. Επίσης να βλέπετε τώρα τα μεγέθη. Τώρα είναι για να πάμε στον Άρη. Στον Άρη όμως το 75. Αν θυμάστε ότι στη σελήνη πήγαμε 6 φορές, όσο μία δεν μας βγήκε, από όλο 11, 12, 14, 15, 16 και 17. Και στη συνέχεια αρχίζουμε την έρευνα σε πολλούς τομείς, αλλά κάτι που πάντοτε μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι ο Άρης. Άρα εδώ αυτός ο πύραυλος θα μεταφέρει, βλέπετε το μεγάλο όγκο εδώ, βλέπετε ότι είναι ουσιαστικά στα νέα τριπλό, γιατί μιλάμε για άλλες ταχύτητες που πρέπει να αναπτύξετε, γιατί δεν θέλουμε να πάμε μόνο εκτός γης και να πιάσουμε μόνο τη σελήνη, θέλουμε να πάμε ακόμα πιο πέρα. Οι πρώτες εικόνες που έχουμε από τον Άρη είναι τέτοιου τύπου. Άρα τώρα μπορεί να σας φαίνεται ότι να μην είναι και τόσο εντυπωσιακό το γεγονός ότι το Viking, έχουμε το Viking 1 και Viking 2, τα οποία, πώς να το πω τώρα, αρίζονται, πώς να το πω, γεωλόγοι, πάει αυτό, τι να πούμε άλλο. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν ότι έχουμε πολύ ευαίσθητα μηχανήματα, τα οποία στέκονται σε ένα σημείο, θα μείνουν μόνο εκεί, και ξαφνικά θέλω να φανταστείτε τώρα ότι είστε Αμερικανοί και ειδικά Χιούστον, και τι βλέπετε? Βλέπετε στην πρώτη φωτογραφία ότι έχει βράχο δίπλα. Αυτό τώρα, αν είχαν προσαρεστεί, ας το πούμε, εδώ είχε τελειώσει όλη η αποστολή. Γιατί αυτό, νομίζω το βλέπετε καλύτερα εδώ, δεν έχει καμία δυνατότητα να αλλάξει. Δηλαδή εκεί που θα πάνε τα πόδια έμεινε. Άρα άμα είχε πέσει σε άλλο επίπεδο, θα είχαμε
προβλήματα. Και μετά, αυτό ήταν από τις πρώτες εικόνες, μετά ήταν αυτές. Που εντάξει, λες, παιδιά, δύσκολο. Άρα, το λέω αυτό γιατί στον Άρη θα πάμε, θα το ζήσουμε και οι πιο νέοι θα το ζήσουν με πιο μεγάλη σιγουριά, αλλά στην πραγματικότητα ακόμα και οι πιο γένεια, απλώς να μην βιαστείτε, εντάξει, να πάτε πιο ψηλά. Έχετε ένα timing. Αυτή εδώ θέλω να φανταστείτε ότι είμαστε στον Άρη και αυτή η φωτογραφία του ήλιου είναι ότι είναι από το διαστημόπλιο που βρίσκεται στον Άρη και βλέπει τον ήλιο να βγαίνει. Γιατί έχει πλάκα, γιατί στην πραγματικότητα ο Άρης, λέμε συχνά ο κόκκινος πλανήτης, γιατί έχει πολύ σίδερο. Νομίζω το βλέπετε καλύτερα εδώ. Εντάξει. Έχει μια λεπτή ατμόσφαιρα και είναι κοκκινοπός. Άρα ακόμα και από τη Γη, όταν κοιτάζετε τον πλανήτη Άρη, τον βλέπετε κόκκινο. Και γι' αυτό τον ονομάσαμε Άρη. Άρα, όταν βλέπετε αυτά τα δεδομένα, έχει ενδιαφέρον τώρα να σκεφτείτε πώς δημιουργήθηκαν. Αλλά αυτό που βγάζει τώρα σε αυτές τις φωτογραφίες είναι σε αυτό το επίπεδο. Βλέπετε. Αλλά τώρα θέλω να φανταστείτε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν όλα αυτά τα πράγματα για να γίνει αυτό το πράγμα και να ζήσει αλλού. Δίνω άλλες εικόνες από τον Άρη, που είναι πραγματικά, άμα το σκεφτείτε, θεαματική, γιατί είμαστε στα όρια των τριών διαστάσεων. Που σημαίνει αυτό, είμαστε με Mars Orbiter και έχουμε και από την Ινδία εικόνες. Γιατί έχει ενδιαφέρον, γιατί στην αρχή δεν ξέραμε καθόλου πώς είναι. Άμα τώρα θέλω να φανταστείτε το επόμενο στάδιο, για το οποίο συζητάμε τώρα, θέλουμε τώρα να στείλουμε αυτό το μηχάνημα που είναι με πιο υψηλές προδιαγραφές. Βλέπετε τις ρόδες του εδώ. Εντάξει, στο ίδιο επίπεδο. Και θα πάμε για τον Ιούλιο του 2020. Άρα θα φύγει από τη Γη Ιούλιο-Αύγουστο του 2020 και θα φτάσει στον Άρη τον Φλεβάρι. Δηλαδή πάνω κάτω σε ένα χρόνο. Να το θυμάστε σε ένα χρόνο ότι εδώ θα είμαστε. Θα δείχνω άλλες εικόνες για να καταλάβετε που είναι πραγματικά εντυπωσιακές από όλα τα δεδομένα που έχουμε. Εδώ το βλέπετε. Σας έχω και μια έκπληξη μετά στο τέλος για να δείτε πώς λειτουργεί, αλλά είναι όλα αυτά που βλέπουμε επί τόπου. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, γιατί αν σκεφτείτε πώς σκεφτόμασταν εμείς τον Άρη και τι βλέπουμε τώρα, και αυτά είναι τοπία που θα μπορούσαν να μας θυμίσουν, ας πούμε, τοπία της Αφρικής. Οι θερμοκρασίες είναι λίγο διαφορετικές, παρόλο που μας θυμίζουν τοπία Αφρικής, είμαστε στους μείον 35 βαθμούς. Στις καλύτερες καλές περιπτώσεις, όταν είναι αρκετά ζεστό, δεν είμαστε κοντά στον πόλο, αλλά υπάρχουν αυτά τα δεδομένα. Ξέρουμε τώρα ότι έχουμε και ίχνη νερού και αυτό είναι σημαντικό. Συνεχίζω με αυτά τα δεδομένα που βλέπετε. Η τεχνολογία είναι λίγο διαφορετική. Ωραία. Κανονικά, εδώ, Βίκυ, βγαίνω και κάνω play. Με το χαρίτε. Α, και για τις γυναίκες, να μην νομίζω ότι είναι όλοι άντρες. Έχει γυναίκες εδώ μέσα, απλώς είναι καλυμμένες και δεν φαίνεται. Να κοιτάξτε, μερικά πρόσωπα θα το δείτε, για να καταλάβετε ότι μιλάμε όντως για ανθρωπότητα. Αυτό είναι το σύστημά του. Αυτό είναι πώς έφτιαξαν τις ρόδες. Το εσωτερικό.
Ελπίζω να είδατε τους βαθμούς ελευθερίας της κεφαλής. Άρα, πρέπει να καταλάβουμε γιατί κάναμε και αυτή τη διάλεξη, για να είστε και ενημερωμένοι. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν μερικά τεχνικά ζητήματα που δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Το πρώτο είναι ότι η ταχύτητα του φωτός μας επιτρέπει να πάμε στη σελήνη σε ένα δευτερόλεπτο. Κατά συνέπεια επικοινωνούμε με τη σελήνη άμεσα. Το πρόβλημα είναι ότι με τον Άρη είναι 25 λεπτά. Άρα 25 λεπτά να στείλει το σήμα και 25 λεπτά για να πει. Άρα φανταστείτε τώρα ότι περπατάτε εδώ, ας πούμε. Και λέτε είναι εντάξει να περπατήσω πιο μακριά, στέλνετε το σήμα. Ή περιμένετε ακίνητος 25 λεπτά και άλλα 25 για να κάνουμε εμείς επεξεργασία. Θυμάστε αυτά τα εδώ Χιούστον έχουμε ένα θέμα. Και μετά ξαναστέλνει όλο το σήμα. Αλλά εσείς μετά από 50 λεπτά μπορείτε να κάνετε το πρώτο βήμα σας. Νομίζω ότι φαντάζεστε τι γίνεται. Άρα το πρώτο πράγμα που κάναμε είναι να έχουμε έναν δορυφόρο που είναι γύρω από τον Άρη. Άρα πήραμε πάρα πολλές φωτογραφίες. Εδώ σας έδειξα τις κοντινές, αλλά πήραμε τις φωτογραφίες, χαρτογράφηση όλου του Άρη. Για να καταλάβουμε, έτσι βρήκαμε και μερικά στοιχεία. Στον Άρη ξέρετε ότι υπάρχει και Όλυμπος. Απλώς είναι πολύ πιο ψηλός από το Έβερεστ. Σας το αφήνω σαν έκπληξη να το δείτε πόσα χιλιόμετρα ύψος έχει με έναν πλανήτη που είναι πιο μικρός. Εντάξει. Αλλά με πλανήτη πιο μικρό, πολύ πιο μεγάλο. Όταν είπα πολύ πιο μεγάλο, όχι απλώς λίγο πιο μεγάλο. Και έτσι είναι, αν θέλετε, η αντεπίθεση του Όλυμπου. Γιατί ο δικός μας Όλυμπος είναι αρκετά μικρός, αλλά όταν βλέπετε το Έβερεστ λέτε εντάξει, καταλάβαμε. Άρα βάλαμε έναν άλλον Όλυμπο εκεί πέρα. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι. Η σελήνη είναι σε σταθερή απόσταση από τη Γη. Άρα πάνω κάτω το κάνουμε σε 3 μέρες. Επειδή είναι δορυφόρος. Εντάξει. Άρα ας πούμε ότι αυτό είναι η Γη και είναι ο δορυφόρος, άρα παρεμένει. Και μάλιστα έχουμε και ένα άλλο φαινόμενο, είναι ότι η σελήνη δείχνει πάνω την ίδια όψη. Εντάξει. Απλώς σας υπενθυμίζω ότι για πρώτη φορά, πέρσι, οι Κινέζοι κατάφεραν να πάνε στην κρυφή πλευρά της σελήνης, που αυτό ήταν επίτευγμα, γιατί χρειάζεται και τεχνητή νοημοσύνη, γιατί πολύ απλά δεν μπορείς να επικοινωνήσεις. Blackout εντελώς. Πάνω σε αυτό το καταφέραμε. Στη σελήνη πήγαν και οι Ρώσοι, είχαν το Luna Hood, άρα μη επανδρομένα, μιλάμε βέβαια. Στον Άρη οι Ρώσοι δεν τα κατάφεραν καθόλου, δεν τους βγήκε. Κατάφεραν να χτυπήσουν τον Άρη, αλλά το διαστημόπλαιο πάνω του είχε διαλυθεί. Κάναμε ανάλογα πράγματα και στην Αφροδίτη, αλλά ο Άρης έχει πολλά πράγματα που είναι καλά για το μέλλον. Δηλαδή, στην Αφροδίτη και να πάμε δεν νομίζω να το χαρείτε, γιατί η ατμόσφαιρα είναι τοξική σε βαθμό αηδίας, βρέχει χημικό οξύ. Και πάνω κάτω, όταν στέλνουμε κάτι, όταν καταφέρει να ζήσει από μερικές ώρες έως μία μέρα, είμαστε ήδη χαρούμενοι. Ενώ για να καταλάβετε τη διαφορά, για τον Άρη το καταφέραμε το 1975. Και έστελνε φωτογραφικό υλικό όχι για μήνες, για χρόνια. Το άλλο που έχουμε δει είναι ότι ο Άρης από τους πλανήτες που ξέρουμε είναι αυτός που θα μπορούσαμε να κατοικήσουμε ή να το πω λίγο πιο ακριβέστερα, να απικήσουμε. Άρα η ζώνη της πλατφόρμας θα ήταν βέβαια, θα φεύγουμε από τη σελήνη, δεν θα φεύγουμε από τη Γη. Αυτό σημαίνει κάτι λίγο πιο παράξενο, ότι ουσιαστικά είναι σαν να κατασκευάζουμε στη σελήνη. Και επειδή είναι μόνο το 1/6, μπορούμε να φύγουμε πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Όμως το μεγάλο πρόβλημα με τον Άρη είναι ότι και αυτός είναι πλανήτης. Θα μου πείτε και τι πειράζει. Είναι ότι έχετε τον ήλιο, η Γη περιστρέφεται και ο Άρης περιστρέφεται και το θέμα είναι ότι δεν περιστρέφονται με την ίδια ταχύτητα. Αλλά έχουμε τα λεγόμενα παράθυρα.
Κάπου κάπου ο Άρης είναι αρκετά κοντά και κάπου κάπου δεν είναι. Άρα όταν εσείς προετοιμάζεστε να κάνετε την απογείωσή σας, είναι καλό να κοιτάξετε πώς είναι τα παράθυρα. Δεν είναι ανάγκη να, δεν μπορεί να φύγετε οπότε να είναι. Άρα αυτά τα παράθυρα, το βλέπετε τώρα με αυτό που θα στείλουμε, θα είμαστε τον Ιούλιο, φεύγουμε και φτάνουμε τον Φλεβάρι. Αυτό είναι ένα θέμα που έχουμε για επανδρομένες επιχειρήσεις, είναι ότι πρέπει να φανταστείτε ότι κάνουν όλους αυτούς τους μήνες για να φτάσουν, ας πούμε ότι κάνουν κάτι εκεί πέρα και μετά επιστρέφουν πάλι τους ίδιους μήνες. Δεν μπορείτε να καθίσετε και πάρα πολύ, γιατί αλλιώς μετά σιγά σιγά φεύγετε εκτός του παραθύρου. Βλέπετε, δηλαδή άμα χάσετε την έξοδό σας από τον Άρη, δεν το έχετε μετά. Το άλλο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι επειδή η απόσταση είναι πιο μεγάλη, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε βέβαια καλύτερες τεχνικές για να προσεγγίσουμε τον Άρη, αλλά αυτό το έχουμε, γιατί ουσιαστικά, παρόλο που φαίνεται εντελώς απίστευτο, χρησιμοποιούμε πάλι την φυσική του Νιούτον. Εντάξει, με διορθωτικές κινήσεις, αυτό υπάρχει. Άρα, το πρόβλημα ποιο είναι, για τον Άρη είναι ένα, πώς πάμε, πότε πάμε, πότε επιστρέφουμε. Άρα, σιγά σιγά αυτό που θα κάνουμε, θα φτάσουμε σε επίπεδο terraforming, στην πραγματικότητα θα αλλάξουμε το τοπίο. Άρα, το ξέρω, θα μου πούν τώρα μερικοί περιβαλλοντιστές, αχ, Παναγία μου, τι θα κάνουμε πάλι. Θα πρέπει να βάλουμε φυτά. Αρχικά θα είναι σαν τα θερμοκήπια, αλλά πιο εξελιγμένα. Αλλά στην πραγματικότητα η ιδέα είναι ότι σε μεγάλο βάθος χρόνου τώρα μιλάμε, ότι μπορούμε να αλλάξουμε την ατμόσφαιρα και να την κάνουμε φιλική προς την ανθρωπότητα. Τώρα δεν σας μιλάω πια για αστροναύτες, μιλάω για ανθρωπότητα, εντάξει. Άρα η ιδέα είναι οι αστροναύτες και βέβαια θα πάνε εκεί πέρα και βέβαια θα μείνουν λίγο και βέβαια θα επιστρέφουν κτλ. Αλλά τώρα μιλάμε για το επόμενο στάδιο. Να μείνουν. Άρα κάνουμε ήδη πειράματα στη γη βέβαια, όπου απομονώνουμε αστροναύτες για μήνες.